Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα δάσος μακρινό, υπήρχε μια τεράστια λίμνη. Στην επιφάνεια της λίμνης αυτής επέπλεε ένα νούφαρο, πάνω στο οποίο ήταν τρία βατραχάκια. Κάποια στιγμή, τα δύο από αυτά αποφάσαν να πηδήξουν μέσα στη λίμνη. Θέλω, όσο σβήνω τη λίμνη για να μπορώ να περπατήσω, να μου πείτε πόσα βατραχάκια μείνανε επάνω στο νούφαρο. Σας ακούω. Λοιπόν, σίγουρα στους περισσότερους θα πέρασε η απάντηση ότι έμεινε ένα βατραχάκι. Η σωστή απάντηση όμως είναι τρία βατραχάκια. Γιατί δεν είπα ότι πήδηξαν στη λίμνη, είπα αποφάσισαν να πηδήξουν. Και ξέρετε, έχει μεγάλη διαφορά το αποφασίζω με το υλοποιώ την απόφαση. Οι φίλοι μας οι Ιταλοί έχουν μια πολύ ωραία έκφραση που λέει «Tradire fare c'è dentro in mare», που σημαίνει ότι ανάμεσα στο λέγει και στο πράττει, μεσολαβεί η θάλασσα. Ομολογώ ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μου είχα και εγώ αυτή τη φιλοσοφία. Έπαιρνα αποφάσεις, αλλά έμενα επάνω στο νούφαρο. Μέχρι, μάλλον, από τον Γενάρη του 2023, πλέον έχω υιοθετήσει την έκφραση αμέσως αμέρον, που σημαίνει ότι υλοποιώ τις αποφάσεις μου αμέσως με το που τις λέω. Θα σας πάω όμως λίγο πιο πίσω. Θα σας πάω το Σεπτέμβριο του 2022. Μια πολύ καλή μου φίλη εκδότρια, του εκδοτικού οίκου Φίλντιση, να κάνω και λίγο τη φίλη, μου τηλεφωνεί και μου λέει: «Νικόλα, θέλω να συμμετάσχει σε μια βιβλιοπαρουσίαση μια ποιητική συλλογή». Τι λέω, Σύση, εννοείται! Δεν το συζητώ. Πετάω τη σκούφια μου για κάτι τέτοιο. Λέω, πώς λέγεται το βιβλίο? Μου λέει, δεν σηκώνουν άλλο φόβο οι εποχές. Λέω, ποιος το έχει γράψει? Ο Στέφανος ο Μαλλιάρος. Μου λέει, το ξέρεις το Στέφανο? Το Στέφανο, τη λέω. Το Στέφανο. Εντάξει, μου λέει, θα το γνωρίσει εκεί. Πήγα λοιπόν τη συγκεκριμένη ημερομηνία στο συγκεκριμένο χώρο που γινόταν η εκδήλωση. Αντικρίζω πλήθος κόσμου, χαμόγελα, χαρά. Λες και γινόταν ένα πάρτι. Έχω συμμετάσχει σε πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις, αλήθεια είναι, και τέτοια χαρά πρώτη φορά τη συνάντησα. Έρχεται η Σύση, μου λέει: «Νικόλα, τον βρήκε στο Στέφανο?» Του λέω: «Σύση μου, δεν τον ξέρω. Ποιο είναι ο Στέφανο?» Μου λέει: «Έλα, τη πάμε μαζί με πήρε χεράκι και πήγαμε και συναντήσαμε τον Στέφανο». Ένα άνθρωπο με ένα χαμόγελο, τι να σα πω τώρα, αυτό ένα αυτοί στο άλλο. Πάντα χαμογελούσε, πάντα του πήραζε όλου. Όμω ήταν καθισμένο επάνω σε αμαξίδι. Ο Στέφανο. Μικροκαμωμένο. Τελειώνει η βιβλιοπαρουσίαση. Ο Στέφανος πολύ συγκινημένος και το υπόλοιπο κοινό, θα μου επιτρέψει να παίρνει αυτό λίγο, απέδωσα πάρα πολύ ωραία τα βήματα. Μου λέει ο Στέφανος, δεν είναι μου λέει, πώς τα απέδωσες έτσι? Του λέω, Στέφανε, έτσι και σου πω τι έχω περάσει στη ζωή μου, θα γράψεις κι άλλο βιβλίο. Μου λέει, Νικόλα, να τα πούμε. Να τα πούμε, ρε Στέφανε, του λέω. Όχι τώρα όμως, δεν μπορώ, γιατί έχω πολλή δουλειά στο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο. Το επόμενο μου λέει. Έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, κάτι μου τυχαίνει, ανταλλάσσουμε μηνύματα με τον Στέφανο, πες καλά, του λέω, δεν μπορώ τώρα. Το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο θα τα πούμε. To make the long story short, που λένε και οι άλλοι, ο καιρός περνούσε και ενώ είχα πάρει την απόφαση να τα πω με τον Στέφανο, δεν έκανε τον Στέφανο. Μέχρι που το Δεκέμβρη του 2022 μου ξανατηλεφώνει η φίλη μου Σύση και μου λέει, Νικόλα, έχω κι άλλη παρουσιαστή, το Σύση, λέγε μου τέτοια. Έχεις χρόνο, του λέω, και να μην έχω, θα τον ευρώ. Τι κάνεις, το Σύση, πώς είσαι? Πολύ λέει, χάλια. Και τι χάλια έξεις? Ο Στέφανος. Νικόλα, ο Στέφανος έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο με οξία βράμα του μυοκαρδίου και πνευμονική εμβολή. Λίγες μέρες αργότερα, ο αδερφός του Στέφανου, ο Γιάννης, μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλούσε συγγενείς, φίλους και γνωστούς να συνοδεύσουν τον Στέφανο στην τελευταία του κατοικία. Φτάνοντας στην εκκλησία, συναντώ πάλι πλήθος κόσμου, αλλά αυτή τη φορά εγώ. Μπαίνουμε στην εκκλησία
τον κρίζω τον Στέφανο χαμογελαστό. Αυτή τη φορά όχι πάνω στο μαξίδιο, σε μια φωτογραφία, πάνω στο φέρι. Με κοιτούσε με ένα χαμόγελο που μου έλεγε τα γάσα, Νικόλα. Δεν τα είπαμε τελικά. Του ζητούσα συγχώρεση. Και για να παλύνω λίγο τον πόνο μου, πίστευα ότι δεν θα με θυμόταν κανένας, τόσος κόσμος ήταν εκεί. Μέχρι που πάω να συλληπιστώ τον αδερφό του Στέφανο Μπεγιάννη και μου λέει, Νικόλα, σε ευχαριστούμε που ήρθες. Ο Στέφανος μας μιλούσε πάτριας. Επειδή λοιπόν κανένας από εμάς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει το λάδι στο καπίλι της ζωής κανενός, ακόμα και της ίδιας μας της ζωής, θέλω σήμερα να σας προτείνω να δράτε αμέσως, αμέσως.